Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου σήμερα τα ξημερώματα μετά από καρδιακή προσβολή που πιθανότατα υπέστη στη διάρκεια της νύχτας. Δεν έχουν γίνει ακόμα περισσότερες πληροφορίες γνωστές. Εδώ είμαστε να το παρακολουθήσουμε. Πραγματικά έχουμε σοκαριστεί όλοι. Ήταν ένας πολύ νέος άνθρωπος, mm. ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ο οποίο μάλιστα αυτές τις ημέρες έδινε και συναυλίες, γέμιζε τους χώρους. Αύριο θα έδινε μία ακόμα συναυλία στο ε, και μάλιστα για καλό σκοπό, για φιλαθροπικό σκοπό για τα παιδιά, μαζί για το παιδί. Με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου. Και, και πρόκειται mm -hmm. να τον είχαμε και εδώ σήμερα για να μας μιλήσει για αυτή τη μεγάλη συναυλία. Δυστυχώ ε... η είδηση είναι πολύ δυσάρεστη. Εμεί ε, να πούμε τα ειλικρινή μα συλληπιτήρια στου οικείου του Να και πούμε καλό κουράγιο. Σε όσου ανοίξατε τώρα του δέκτε σα, ότι έφυγε από τη ζωή πριν από λίγη ώρα, κυρίε και κύριοι, ο Λαβρέντι Σομαχερίτσα, στο σπίτι του, στον Πτελεό τη Μαγνησία. Ε, έμενε εκεί τι τελευταίε ημέρε, ε, κατά τη διάρκεια των συναυλιών που πραγματοποιούσε με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του Βόλου σήμερα τα ξημερώματα. Πιθανότατα υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη, διόρκεια, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήτανε μόλις 63 ετών. 63 ετών. Πολύ νέο.